Προστήριξαν οι γυναίκες. Οι βουλευτές το υποστήριξε και ο πρόεδρος. Και ο πρόεδρος το υποστήριξε. Και ο κύριος Καμένος. Μάλιστα. Σαφής. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Καμένος. Ήταν τελείως συγκεκριμένος ο κύριος Καμένος. Δεν μάσησε τα λόγια του και σε αυτό. Και στο θέμα της πρότασης μορφής κατά του Υπουργού, του κ. Κοντζιά, που συζητήθηκε και παρολίγο να ληφθεί η απόφαση. Ας δούμε όμως τι λέει τώρα το κόμμα των Ανεξαρτητών Ελλήνων, στο οποίο δεν ανήκει πια ο κ. Δημήτρης Καμένος. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τωσουνίδης. Κύριε Τωσουνίδη, καλή σας μέρα. Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Αναστασοπούλου, κυρία Οικονόμου. Υπόθηκαν όλα αυτά ή όχι, κύριε Τωσουνίδη? Προφάσεις εν αμαρτίες. Νομίζω αυτή η πρόταση τα λέει όλα. Δηλαδή δεν υπόθηκε τίποτα αυτά, ψεύδεται ο βουλευτής? Δεν υπόθηκε ποτέ ότι υπάρχει αντιστοίχηση στη διαδικασία για τη συμφωνία για την ονομασία των Σκοπίων με την οικονομική διαπραγμάτευση που κάνουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ο πρόεδρός σας ότι τώρα που βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την έξοδο και θα πάρουμε αυτό για το χρέος, θα πάρουμε εκείνο για τον έμφυα και τα υπόλοιπα χωρίς να τα βάλει στη ζυγαριά, τα είπε ή όχι? Ακούστε λίγο, κύριε Οικονόμου. Προσπαθεί με έναν εμφανή τρόπο ο Δημήτρης να συνδέσει πράγματα για να καλύψει την ενέργειά του. Ασφαλώς και υπάρχει μια ολόκληρη προσέγγιση και σκεπτικό των ανεξάρτητων Ελλήνων. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσει το βίο της αυτή η κυβέρνηση? Γιατί δεν έπρεπε να ανατραπεί και να αποσταθεροποιηθεί η χώρα? Γιατί οφείλουμε σε όλο τον ελληνικό... Επομένως, τα είπε ο πρόεδρός σας, αυτό μας λέτε. Τα είπε χωρίς να τα αντιστοιχίσει με τα εθνικά. Μην προσπαθείτε να μεταφράσετε διαφορετικά αυτά που λέτε. Κύριε Τωσουνίδη, δεν είστε σαφείς. Με συγχωρείτε. Εμείς έχουμε συνηθίσει με τους εκπροσώπους να μιλάμε με σαφήνεια. Και λέω, είπε ο πρόεδρός σας αναφέρθηκε στα οικονομικά θέματα, ναι ή όχι? Τα οικονομικά θέματα είναι πάντα στο τραπέζι, γιατί είχαμε μόλις την λήξη της συζήτησης για την ψήφιση των τελευταίων μέτρων του λεγόμενου πολυνομοσχεδίου. Ήταν λοιπόν πολύ λογικό εκείνη τη στιγμή να γίνει και μία ενημέρωση για τα οικονομικά ζητήματα. Για το θέμα Κοντζιά, τι υπόθηκε? Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για τον Κοντζιά. Για πρόταση μορφής. Ορίστε. Για πρόταση μορφής, είπε ο βουλευτής. Δεν υπήρξε καμία τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Κύριε Τωσουνίδη, έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα είστε στο στούντιο του Sky στους ατέριας τους για να τα συζητήσετε όλα με τον Χρήστο και τον Γιάννη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τωσουνίδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις.